Θερμή εισβολή επηρεάζει από αύριο την Κρήτη, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία σε ολόκληρο το νησί και κυρίως σε παιδινές περιοχές της ενδοχώρας και στα νότια. Δεν νοείται σε καμία περίπτωση να μιλήσουμε για καύσωνα. Απλά είναι μια επίσκεψη της θερμότερης αερίας μάζας και μάλιστα περισσότερο θα λέγαμε καταλαμβάνει το νησί μας. Αλλά σε όλα αυτά είπαμε ότι χρειάζεται ψυχραιμία. Στη Μεσαρά ο υδράργυρος τη Δευτέρα αναμένεται να ξεπεράσει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Από ό,τι φαίνεται, η ενδοχώρα και τα νότια θα δείξουν τις υψηλότερες τιμές θερμοκρασίας, εκτιμώντας πάντα ότι η περιοχή της Μεσαράς και πάλι θα δούμε το θερμόμετρο να καταγράφει θερμοκρασίες 36 με 38 βαθμούς Κελσίου, όπως και περιοχές γύρω από αυτό, χωρίς όμως να αποκλείεται ότι και σε κάποιες άλλες περιοχές το θερμόμετρο μπορεί βεβαίως να ξεπεράσει τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Το βόρειο ρεύμα στο Αιγαίο υποχωρεί από σήμερα και από αύριο Κυριακή θα αρχίσει να γίνεται αισθητή η άνοδος της θερμοκρασίας. Για την Δευτέρα, όπου αναμένεται και η κορύφωση της θερμότερης αέριας μάζας, περιμένουμε ότι γενικά το σκηνικό του καιρού και πάλι θα είναι πολύ καλό, με ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι, οι οποίοι θέλουν και μια ιδιαίτερη προσοχή, αρχικά το πρωί θα είναι από δυτικές διευθύνσεις, με την έντασή τους να φτάνει τα 3 και τοπικά 4 μποφόρ. Λίγο αργότερα όμως θα ενισχυθούν, φτάνοντας τα 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η ενίσχυση των ανέμων αναμένεται να αυξήσει τον δείκτη επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιάς. Και αυτή η ενίσχυσή τους, επειδή θα γίνει και λίγο απότομα και λαμβάνοντας υπόψη θα είναι μια πολύ θερμή ημέρα, καλό είναι να λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο προστασίας όσον αφορά τον κίνδυνο μιας πυρκαγιάς. Από την Τρίτη πάντως η θερμοκρασία αναμένεται να επανέλθει σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, με τους ανέμους να πνέουν πιο εξασθενημένοι κυρίως στα ανατολικά και από 4 έως 5 μποφόρ στη δυτική Κρήτη.